Το πρωί ξυπνάω πότε βρίζοντας, αν δεν βρίσκω ας πούμε το κλειδί του αυτοκινήτου και βιάζομαι να φύγω, πότε χαμογελώντας, γιατί στη ζωή πρέπει να είσαι αισιόδοξος. Δεν σκέφτηκα ποτέ εδώ στην Κύπρο να χρησιμοποιήσω δημόσια συγκοινωνία, γιατί έτσι πως είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες της Κύπρου, είναι λίγο σαν να μην υπάρχουν. Ένας εναλλακτικός τρόπος συγκοινωνίας θα ήταν το ποδήλατο, αλλά δεν βρίσκω το χρόνο δυστυχώς και δεν καλύπτει τα χιλιόμετρα που θα ήθελα να καλύψει μέσα σε μια μέρα. Τις γυάλινες συσκευασίες, αφού τελειώσει αυτό που έχει μέσα, συνήθως βάζουμε στο πλυντήριο των πιάτων, τις ξεπλένουμε και τις χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να τις κάνουμε βάζα για λουλούδια, μπορεί να φτιάξουμε κάποια κατασκευή με τα παιδιά. Συνήθως η γυναίκα μου τα κάνει αυτά, αλλά και εγώ supporting σε όλο αυτό. Η πρώτη μου φορά ήταν εδώ στην Κύπρο. Όταν ήρθαμε με τη γυναίκα μου και φτιάξαμε το σπίτι μας, η γυναίκα μου παρουσίασε 3 κάδους. Και ήταν η πρώτη φορά που έκανα ανακύκλωση. Γιατί έβαζα το πλαστικό σε ένα κάδο, τα σκουπίδια στον άλλον και το χαρτί στον άλλον. Εντάξει, τίποτα δεν είναι δύσκολο και τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι θα σου πάρει λίγο περισσότερο χρόνο καμιά φορά να ξεκλίνεις κάτι, κυρίως το πλαστικό, για να το πετάξεις καθαρό. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε όλοι τουλάχιστον. Καθημερινά, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, ακούω πάρα πολλά σκουπίδια. Δεν τα λέω ακριβώς σκουπίδια, τα λέω δράκους ή παπάδες.